Βρίσκεται στον χώρο του τραγουδιού εδώ και 2 χρόνια, όμως έχει προλάβει ήδη να συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως η Χαρούλα Αλεξίου, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αλλά και ο Γιάννης Πλούταρχος. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης εμφανίζεται στο νυχτερινό κέντρο μαζί με τον Νίκο Βέρτη. Θέλω να μάθω για πόνο, όταν σε πόνο. Ανήκει στη νέα γενιά τραγουδιστών και μας συστήθηκε με την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Θέλω να μάθω». Αυτό λοιπόν θέλησαμε να κάνουμε κι εμείς. Να μάθουμε ποιος είναι ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης. Η κίνηση κλειδί ήταν η δήλωση συμμετοχής μου σε ένα διαγωνισμό τηλεοπτικό. Είχε γίνει με σκοπό την εκπροσώπηση στη Eurovision. Από εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να ξεκινήσω επαγγελματικά να ασχολούμαι με το τραγούδι. Όταν σ' αγαπούν. Και βρίσκεται στο χώρο του τραγουδιού μόλις 2 χρόνια, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του χώρου. Μάλιστα, το τραγούδι του «Θέλω να μάθω» έχει την υπογραφή του Λάκη Παπαδόπουλου. Ανέλπιστη για μένα, μεγάλη μου χαρά να έχω συμμετοχή ενός τόσο σπουδαίου και καταξιωμένου δημιουργού στον πρώτο μου κιόλας δίσκο. Έγινε πάρα πολύ απλά, όπως έγινε πολύ απλά όλη η δουλειά. Θέλω να μάθω για σένα. Μουσικά reality είναι η πόρτα για πολλούς νέους ώστε να μπουν στο χώρο του τραγουδιού. Κάτι που ο νεαρός τραγουδιστής δεν προτίμησε. Έχοντας 2 χρόνια στο ενεργητικό μου στο τραγούδι και ήδη κυκλοφορεί στην πρώτη μου δισκογραφική δουλειά, μετρώντας καλές συνεργασίες με τον Γιάννη Πλούταρχο, την Χαρούλα Αλεξίου, την Ελευθερία Βανιτάκη, τώρα με τον Νίκο Βέρτη στο Ποσειδόνιο. Επομένως, να σου πω ότι όχι, δεν το έκανα, αλλά δεν κατακρίνω αυτούς που το κάνουν, δεν κατακρίνω αυτούς που κυνηγούν τον ήρωα τους με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι ο σύγχρονος πια τρόπος, ο επιβεβλημένος. Να δω τη δύση μαζί με κολλασμένους, να ζήσω λύπη μαζί με ξεχασμένους. Όσο για την ξαφνική επιτυχία και τις ευκολίες που απολαμβάνουν κάποιοι νέοι στο χώρο, σαν να ακροατής του όλου πράγματος, απλά μου φαντάζει λίγο υπερβολικό. Δεν μπορώ να κατακρίνω κάποιον. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όποιον προσπαθεί να κατακτήσει τον ήρωα του. Θέλω να πάρω ευτυχία από αυτούς που μπορούν. Τι θέλεις να μάθεις? Θέλω να μάθω πολλά πράγματα. Είμαι ένα νήπιο, ένα βρέφος σε αυτή τη δουλειά. Θέλω να παραμείνω, θέλω να κάνω πράγματα, θέλω να αφήσω τραγούδια, θέλω να αγαπηθώ, να αγαπήσω. Η ώρα πέρασε ευχάριστα στο Άλλου Φαν Πάρκ και ύστερα από πολύ παιχνίδι επιχειρήσαμε να μάθουμε αν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης είναι ερωτευμένος. Η απάντηση δεν παίρνει σχόλιο. Θα λύσουμε την απορία του ποιος είμαι πρώτα και αφού γνωριστούμε καλύτερα θα περάσουμε στα προσωπικά. Με τους ερωτευμένους. Αν και τα τραγούδια του είναι νεανικά pop, δηλώνει φαν του λαϊκού τραγουδιού. Το λαϊκό τραγούδι το υποστηρίζω φανατικά στις ζωντανές εμφανίσεις μου. Απλά θέλησα στην πρώτη δισκογραφική δουλειά, να συστηθώ στον κόσμο, να το κάνω με ένα πιο φρέσκο έτσι τρόπο και να τραγουδήσω λαϊκά τραγούδια όταν θα είμαι πιο όριμος γι' αυτό. Μόνο και σένα.